Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για τον πόνο. Συνεχώς ακούμε δεξιά και αριστερά ότι έχει πονέσει, γι' αυτό και έχουμε όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή μας που λέμε τραύματα. Επειδή έχουμε πονέσει, με έναν τρόπο ίσως παιδιά, ίσως από προηγούμενες ζωές, ίσως μέσα στο DNA μας, οποίες φορές αυτές έχουν δώσει μια δονητική κατάσταση, μια ενεργειακή κατάσταση, μια εντύπωση, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο DNA μας, μέσα στο ψυχολογικό μας, θα λέγαμε, κόσμο, μέσα στο διανοητικό μας, τον οποίο πόνο πολλές φορές ενεργοποιείται με το που θα ζήσουμε μια κατάσταση. Αυτό το πέρα το πράγμα, έτσι, επειδή δεν έχει χωνευτεί καλά μέσα μας, το ονομάζουμε, θα λέγαμε, τραύμα. Δηλαδή μια πληροφορία την οποία εμείς δεν μπορέσαμε ποτέ να την χωνέψουμε έτσι όπως πρέπει και να πετάξουμε όπως ο οργανισμός μας κάνει αυτά που δεν χρειαζόμαστε και να κρατήσουμε τα θρεπτικά ως προς εμάς πράγματα. Ένας πόνος λοιπόν που έχει καταλήξει να είναι ένα τραύμα είναι μια πληροφορία, ένα φαΐ που ποτέ δεν το έχουμε χωνέψει σωστά. Έτσι έχει μείνει αχώνευτο και μας φέρνει όλες αυτές τις βαριστομαχές. Ακριβώς έτσι φίλοι μου στο ψυχολογικό μας σώμα. Οτιδήποτε μέσα μας έχει κάνει να πονέσουμε, υπάρχει στη μνήμη, είτε την κυταρική είτε την ψυχολογική, θα λέγαμε, δηλαδή τη μοριακή, έτσι. Και θα λέγαμε και στη συνείδησή μας μέσα των πεπιθήσεων. Άρα, φίλοι μου, πολλές φορές βλέπουμε ότι οι άνθρωποι ξεκινάνε και επειδή έρχονται σε επαφή με πληροφορίες που δεν είναι εκπαιδευμένοι να τις μετουσιώνουν, ακριβώς έχουν ονομάσει τον πόνο κακό. Μέσα στην διαδικότητα που ζουν, έχουμε ονομάσει τον πόνο κακό. Βλέπετε τώρα φίλοι μου όλη την πλάνη ότι αν ο πόνος είναι κακός και εμείς ζούμε μες στον πόνο γιατί είμαστε αντιστάσεις, είμαστε αντιστάσεις επειδή είμαστε σε αυτό, σε αποκοπή, στο εγώ. Και κάθε φορά εμείς ζούμε την πραγματικότητα μέσω του πόνου, γι' αυτό λέμε βία, την βιώνουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσω της βίας ζούμε την πραγματικότητά μας, μέσω του πόνου. Αν εμείς όμως πούμε ότι ο πόνος είναι κακός, τότε φίλοι μου χάνουμε το μεγαλύτερο εργαλείο για την αναβάθμιση. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δώσουμε θετική έμφαση ή ουδέτερη, θα λέγαμε, στον πόνο. Όχι να τον αναζητούμε γιατί είμαστε μαζογιστές, αλλά να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ότι κάθε φορά που υπάρχει ένας πόνος μέσα μας, είναι ότι κάτι δεν πηγαίνει με τη ροή, κάτι δεν έχει χωνευτεί. Άρα με λίγα λόγια, δώστε προσοχή σε αυτό που σας λέω, ο πόνος φεύγει μόνο όταν το καλοδεχτούμε. Μόνο όταν το καλοδεχτούμε και σημαίνει όταν τον φέρνουμε μέσα στο κέντρο μας για να καταλάβουμε την αιτία και το αποτέλεσμα. Άρα να το κάνουμε δικό μας. Άρα να γίνουμε φιλικοί. Άρα λοιπόν να καταλάβουμε για ποιο λόγο έχει έρθει σε εμάς. Οι άνθρωποι λοιπόν στην κοινωνία, οι άνθρωποι που θέλουν το βόλεμα, οι άνθρωποι που δεν είναι εκπαιδευμένοι, οι άνθρωποι που δεν ξέρουν την αλήθεια, θα λέγαμε, τη ζωή, είναι φυσικό ότι το μόνο που κάνουν είναι να φεύγουν από τον πόνο, δημιουργώντας κι άλλο πόνο για να τους δείξει πώς να φύγουν από τον πόνο. Όμως διώχνοντας τον πόνο, δεν θα μάθεις ποτέ πώς θα φύγεις από τον πόνο. Καταλάβατε λοιπόν τον κύκλο. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν χρειάζεται εμείς να πολεμούμε αρνητικά τον πόνο. Θα μπορούσαμε να πούμε, όπως λέω και στους φίλους μου, καμιά φορά το κάνουμε σεμινάρια προσωπικά, αγαπημένε μου, πόνε. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί μου έχεις δείξει, εν πάση περιπτώσει, ότι υπάρχει δυσαρμονία και εμείς την καταλαβαίνουμε στο χημικό σώμα το οποίο είναι εστιασμένη η σύνδεσή μας μέσω του πόνου. Το καταλαβαίνουμε στο συναισθηματικό έτσι, σώμα μας μέσω του πόνου, ψυχικού μας θα λέγαμε έτσι πόνου, ψυχολογικού μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν φίλοι μου, ο πόνος δεν είναι κάτι που έχει να μας τιμωρήσει, είναι μια συνέπεια, δεν είναι τιμωρία. Πρέπει λοιπόν εμείς να καλοδεχτούμε τον πόνο, γιατί ζούμε μες τον πόνο. Το χημικό σώμα είναι φτιαγμένο να είναι μες τον πόνο, με τις εξάρξεις του που έχει, με τις ορμόνες του, με τις εκρήξεις του, τις χημικές. Πρέπει εμείς να κάτσουμε λοιπόν να δεχτούμε τον πόνο και να δούμε πίσω από τον πόνο για ποιο λόγο έχει έρθει στη ζωή μας. Όχι αντιστεκόμαστε, όχι μόνο να τρέχουμε και να φεύγουμε, αλλά να ψάχνουμε ακριβώς ποια είναι η αιτία όπως το κάθε τι πράγμα που συμβαίνει. Σας έχω πει πολλές φορές, τίποτα δεν είναι καλό, τίποτα δεν είναι κακό. Το καλό είναι στο χρόνο του και στο χρόνο του είναι αυτό που εμείς συνειδητοποιούμε για ποιο λόγο γίνεται. Άρα λοιπόν φίλοι, να θυμάστε, το καλό έτσι είναι στο χρόνο του και ο χρόνος για κάτι είναι ακριβώς εκεί που είναι φιλική κατάσταση η οποία συμβαίνει προς αυτόν, γιατί μπορεί να χωνευτεί η πληροφορία. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, με λίγα λόγια θέλω να σας πω ότι αγαπήστε τον πόνο. Μη φοβάστε ότι επειδή κάτι το αγαπήσετε, δηλαδή θα το γνωρίσετε, δηλαδή θα το άγετε στο παν,
θα το ανεξυψώσετε και θα καταλάβετε την τέτοια αποτελέσματα, ότι πάντα θα είναι μαζί σας. Διότι αν το κάνετε αυτό, τότε δεν έχει λόγο να είναι μαζί σας. Θα αποχαιρετήσετε τον πόνο γιατί έκανε το έργο του, σας έδειξε το μήνυμά σας και μετά έφυγε από τη ζωή σας. Έτσι ακριβώς με αυτή την πεποίθηση ότι τίποτα πλέον στη ζωή μας δεν είναι έτσι καλό ή κακό, το πώς θα εμείς θα το χειριστούμε θα μας δείξει αν είναι καλό ή κακό. Και ότι μην φεύγετε από τον πόνο, μην γίνετε φυγόπονη φίλοι μου, μην γίνετε φυγόπονη γιατί ο πόνος δεν φεύγει έτσι. Ο φόβος, ο πόνος και οτιδήποτε υπάρχει στη ζωή μας έρχεται και μόλις το καταλάβουμε θα φύγει από μόνο του. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτά είναι τα προγράμματα αυτά, έτσι ζούνε και έτσι φεύγουν από εμάς. Με τη συγχώνευση του πόνου σε όλο το μήκος έκφρασής του, το λόγο και το σκοπό που υπάρχει. Με το που καταλάβουμε, δηλαδή με το που μπούμε στο αιτιατό κομμάτι μας, το ψυχικό κομμάτι μας μέσα και το δούμε, ακριβώς φεύγει από την πραγματικότητά μας ο πόνος. Θέλω να πω με λίγα λόγια, ξεκινήστε λοιπόν τον πόνο τον οποίο έρχεται να μην αυτομάτως βγάζετε αρνητική διάθεση προς αυτό, αλλά μια αποδεκτική κατάσταση για να ψάξετε μετά να βρείτε ποια ήταν η αιτία, τι σας μιλάει δηλαδή το αποτέλεσμα που λέγεται πόνος, τι σας μιλάει το αποτέλεσμα που λέγεται φόβος, τι σας μιλάει το αποτέλεσμα που μπορεί να είναι κάθε είδους αποκοπή από τη ροή. Ένα άλλο που θέλω να σας πω σχετικά με τη θετική προσέγγιση. Βλέπετε, οι άνθρωποι έχουν μια θετική προσέγγιση συνεχώς και έχω κάνει ένα βίντεο που λέω το κλειδί στη θετική σκέψη, πιο πολύ το έχετε διαβάσει. Όσοι δεν το έχετε ακούσει μπορείτε να το ψάξετε, το κλειδί στη θετική σκέψη που φαίνεται λέγεται. Θέλω να σας πω αυτό φίλοι μου, ότι κάθε φορά που εμείς θα λέγαμε, να τώρα με τη σκόνη έξω, με τη σκόνη έξω. Εμένα με πειράζει πολλές φορές αυτή η σκόνη που υπάρχει, είμαι λίγο ευαίσθητος και αρχίζει και μου φέρνει διάφορα συμπτώματα λόγω της ευαισθησίας της οποίας έχω με το περιβάλλον. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μίλησα μια φίλη και μου λέει, έλα βρε στα μάτια μου, λέει, δες το θετικά, ξέρεις. Και τώρα θα σας δείξω λοιπόν τη διαφορά, το να βλέπουμε θετικά, τι εννοούμε. Το να υπάρχει σκόνη έξω να το δω θετικά και θα πω, έλα μωρέ, δεν θα με πειράξει, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι άτοπο. Επειδή εμένα δεν θα με πειράξει, γιατί εγώ έχω αυτή την πεποίθηση, γιατί ξαφνικά το πίστεψα, γιατί το έχω πάει τόσο βαντικά μέσα μου, του ανώτερου αυτού μου, έχω γίνει ανώτερο σε αυτός μου και λέω δεν θα με πειράξει, θα κάνω θαύμα. Μπορεί, ίσως να το κάνω και αυτό, μια ορισμένη στιγμή. Όμως δεν είναι αυτό φίλοι μου η θετική σκέψη. Γιατί αν κάτι με πειράξει, δεν με πειράξει, θα το κρίνω το ανώτερο κομμάτι μου μέσα, γιατί αυτό μπορεί να κάνει τα θαύματα. Η προσωπικότητα όμως, αυτό που οφείλει να κάνει, είναι να πει, να βγάλει φως από αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή να δηλαδή θετικά δηλαδή, τη σκόνη. Πώς θα δει θετικά τη σκόνη, ή τον πόλεμο, ή για την αρρώστια. Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα πριν. Δεν αναζητάμε τη σκόνη. Ούτε είμαστε τρελοί για να μας πειράξει η σκόνη. Αυτόματα λέμε πώς εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το συμβάν, τη σκόνη την οποία υπάρχει έξω, την οποία μας προκαλεί ορισμένα πράγματα, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θετικά, τι μέτρα μπορώ να πάρω, ώστε να υποφεληθώ, γνωρίζοντας ότι αυτή η σκόνη έχει αυτά τα συμπτώματα πάνω μου. Πώς μπορώ εγώ να διευθετήσω τη ζωή μου, γνωρίζοντας ότι η σκόνη έχει αυτά τα συμπτώματα πάνω μου. Τι μέτρα πρέπει να πάρω. Πώς μπορώ να περνάω σωστά, ελεύθερα, έχοντας τη σκόνη στο εξωτερικό μου περιβάλλον. Τι είναι το καλύτερο για μένα να κάνω. Όχι, α, έλα μωρέ, δεν θα μου πειράξει η σκόνη. Όχι, α, έλα μωρέ, δεν με πειράζουν τα τραύματα. Έλα, δεν με πειράζουν οι αρρώστιες. Έλα, δεν με πειράζει ένα, δεν με πειράζει άλλο. Αυτό, φίλοι μου, δεν είναι θετική σκέψη. Αυτό είναι τρέλα. Καταλαβαίνετε και με αυτό θα κλείσω ότι οτιδήποτε θαύμα, κβαντικό θα λέγα άλμα, θα μπορεί να κάνει ο εαυτός σας σε μια παράλληλη πραγματικότητα, το κάνει μέσω της θέλησης που υπάρχει έξω από την προσωπικότητα. Τότε και μόνο τότε κάποιος θα μας διώξει την αρρώστια, είτε λέγεται καρκίνος, είτε λέγεται καρδιά, είτε λέγεται οτιδήποτε αρρώστια, τότε και μόνο τότε έτσι μπορούμε να τη θεραπεύσουμε, να φύγει από εμάς, να μπούμε σε μια παράλληλη πραγματικότητα που είμαστε υγιείς, που ποτέ δεν αρρωστήσαμε. Όμως η προσωπικότητα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Η προσωπικότητα καλείται ακριβώς να εστιάσει πάνω στο πρόβλημα, παύλα πρόκληση, ώστε να ψάξει να δει και να καταλάβει την αιτία ή το αποτέλεσμα. Αν κάνει αυτό που πρέπει η προσωπικότητα, τότε ο ανώτερος εαυτός, επειδή είναι στο κβαντικό επίπεδο, τότε και μόνο τότε μπορεί να συγχρονιστεί μια άλλη πραγματικότητα και να σας βγάλει ως εκθαύματος. Άρα λοιπόν τι λέμε,
Ο ανώτερος εαυτός μας, το πνευματικό κομμάτι μέσα μας, μπορεί όταν είμαστε ενωμένοι να κάνει το θαύμα. Η προσωπικότητα όμως πρέπει να παρατηρεί το πρόβλημα. Προσέξτε, η προσωπικότητα οφείλει να παρατηρεί, σε εισαγωγικά, αυτό που ονομάζεται πρόβλημα. Οφείλει να παρατηρεί τη λακκούβα. Οφείλει να παρατηρεί τον πόνο. Οφείλει να παρατηρεί, να παρατηρεί, να παρατηρεί. Όχι να νομίζει ότι απλά μια θετική σκέψη είναι: δεν βλέπω τη λακκούβα, δεν βλέπω το σκοτάδι, δεν βλέπω το φόβο, δεν βλέπω τον πόνο. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Σκοπός προσωπικότητας είναι να παρατηρεί, να ερευνά. Ο ανώτερος εαυτός μας, αυτός που κάνει τις κυβαντικές μετακινήσεις για να μας φέρει κάτι στη ζωή μας ή να μας το διώξει. Ελπίζω να έγινα κατανοητός. Σε περίπτωση που βέβαια έχετε ορισμένες ερωτήσεις, ελεύθερα επικοινωνήστε μαζί μου. Ειρήνη σε όλους.